Ενεγάκη που είναι Σκορπιός, γιατί το συζητούσαμε το πρωί. Κοίταξε να δεις. Τρέξαν όλοι. Η Ελένη. Ορίστε. Ναι. Η Ελένη, εγώ όπως τα βλέπω τα πράγματα, πιστεύω ότι είναι ένα από τα εξυπνότερα μυαλά, όχι μόνο της Ελλάδος. Κάθε κίνηση που κάνει, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστή. Κατά τα δικά μου δεδομένα, το γεγονός, και είναι και πάρα πολύ καλή μητέρα, το ότι τα παιδιά της μεγαλώνουν και σαφώς πρέπει να ανοίξει άλλους ορίζοντες, είναι σημαντικό. Είναι και ο ουρανός εκεί, ο οποίος λέει, εντάξει, βαρέθηκε. Ο ουρανός τι λέει? Ουρανός λέει... Δεν είναι το αναπάντεχο ο ουρανός. Το αναπάντεχο, ξέρεις, είναι αυτό που σε κάνει να μην θέλεις άλλο. Πιστεύω όμως ότι κάθε κίνηση που κάνει είναι σωστά μελετημένη, με γνώμονα αυτά τα δύο που είπα. Την οικογένεια. Την οικογένεια, τα παιδιά της μεγαλώνουν, έχουν άλλες απαιτήσεις, άλλα πράγματα. Είναι πολύ φυσιολογικό νομίζω αυτό που έκανε. Αυτά. Λιτσάκι μου. Σε φιλό γλυκά. Γεια. Εμάς οικονομικά. Τι είπε? Κούτσα κούτσα. Ξέρετε τι, κούτσα κούτσα. Με παίρνει ο κολλητός μου ο Σάββας, μιλούσαμε το Σάββα, καλά είναι. Είχαμε FaceTime και μου λέει, πες